συμπερνή, όπως είναι και ο κόσμος που κάπως έτσι. Και έπρεπε να γίνει σε μία συνεδρίαση και να μην υπάρχει η επόμενη συνεδρίαση και να πιέσει χρόνο. Αλλά ο χρόνος είναι αρκετός. Ναι, αλλά και η προσέλευση δικιά σας δεν μαρτυρά ότι Και εμείς είχαμε δείξει και πέρα δεν ήταν πολύ μετά. Αν χρειαστεί να δοθεί πίσω σύγκρονο, θα δοθεί. Ο κ. Δήμαρχος γενικόλογα μίλησε, και μάλιστα πάλι εφαρμόζει τη δικιά του τακτική, αφού το ψέμα το είχε αναγκάσει σε τρόπο ζωής. Λέει ότι, ένα παράδειγμα απλό, ότι αυτά τα έργα που εντάξανε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι έχουν πληρωθεί. Έχουμε πρόσφατο το έγγραφο, στις 5 του δεκάτου, δεν έχει πληρωθεί κανένας λογαριασμός. Τουλάχιστον από τα 4 πρώτα έργα. Είναι βελτίωση, ο δεκτής, ο δεκτής. Ουδέν. Ορίστε. Ποιος πάνε. Τι μέρο είναι. 5 του δεκάτου, κύριε Αγροτικής. Έχει πληρωθεί κανένα έργο. Κανένας λογαριασμός. Τα λογαριασμοί. Πότε. Όλα αυτά τα έργα είναι στον αέρα, έτσι ακούμε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας πείσει ότι μπορούμε να ολοκληρωθούν. Τέλος πάντων, εμείς κρίνουμε ότι αυτός ο προπολογισμός που φέρατε και το δείχνει και ο χρόνος που το φέρατε, ένα χρόνο να το κάνετε το Σεπτέμβρη, δυσκολευθήκατε, μάλλον δυσκολεύτηκαν οι υπηρεσίες να τον συντάξουν, να τον εισοσκελίσουν. Είναι ένας προϋπολογισμός διακήρυξης που το κάνει τελικός. Ένας προϋπολογισμός χωρίς όραμα, χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ένας προϋπολογισμός που κόπηκε και ράφηκε για να ισοσκελιστεί. Παράδειγμα δηλαδή. Εδώ αναφέρεται στη σελίδα 4 των εσόδων ένα έσοδο. Τέλος διαφήμισης. Δεν εισπράξετε τίποτα. Εκτιμάτε εισπράξετε μέχρι τέλος των 45.000. Πέρυσι προϋπολογίστηκε 63, φέτος προϋπολογίζεται 55. Δεν εισπράξετε τίποτα. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι προσπαθήσετε να τους σχελίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες των προϋπολογικών. Οπότε είναι ένας πρόχειρος προϋπολογισμός που εμείς, όπως είπα, το θεωρούμε μη αναπτυξιακό και δεν θα το ψηφίσουμε ολόκληρο. Θα ψηφίσουμε μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή τα έξοδα ισοδοσίας και από τα έσοδα μόνο τις υπολογίσεις των ΚΑΠ και των και της ΣΑΤ. Για τα υπόλοιπα θα ψηφίσουμε ευχαριστώ.